Και έλεγα να επιστρέψουμε στο θέμα των συγκοινωνιών ευρύτερα, γιατί εμείς ανοίξαμε αυτό το φάκελο, ό,τι όπως τον έχουμε ανοίξει και θα τον διευρύνουμε. Δηλαδή, είχαμε καλεσμένο από τις αερομεταφορές την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με τα αστικά λεωφορεία, Γιώργο. Ναι, γιατί δυστυχώς έχουν δοθεί και αφορμές. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και έχουν δοθεί και πολύ κακές αφορμές. Μία εξ αυτών θα την είδατε και στα δελτία ειδήσεων, σε ένα από τα λεωφορεία μας, τα οποία δεν είναι αυτό που θα λέγαμε και τελευταία λέξη. Όχι της μόδας, της τεχνολογίας. Έπεσε και μια οροφή. Ναι. Μια μεταλλική, καμιά δεκαριά κιλά. Δεν χάθηκε κανένας άνθρωπος ή δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Ακριβώς. Θα πάμε να καλωσορίσουμε ένα φίλο, τον κύριο Απόστολο Ραχτόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών και Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και στην ΟΣΥ. Καλώς τον, καλησπέρα. Και κάποια στιγμή να πιάσουμε και τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Ραχτόπουλο. Μίλησε και η Θεσσαλονίκη μέσα μας, είδατε. Όχι, γιατί ξέρουμε τι γίνεται και στον ΟΑΣΤ με την ποιότητα των λεωφορείων. Πάμε εδώ στα δικά μας. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στον ΟΑΣΤ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουλαδάκη, πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, γιατί πάρα πολλά ακούστηκαν, αλλά δυστυχώς είναι αναλυθές. Και θέλω να πω το εξής. Το λεωφορείο της ΟΣΥ, τη γραμμή 040, το κάλυμα. Και δεν έπεσε ολοκληρή. Το κάλυμα, κακώς έπεσε, κάκιστα έπεσε. Mm-hmm. Είναι ένα κάλυμα το οποίο ζυγίζει περίπου στα 2 κιλά, 2.500, το οποίο έχει 5 καλύματα το πίσω βαγόνι της Δαλίκας για να καλύπτει τις σωληνώσεις οι οποίες είναι πάνω από την οροφή για το εκποτήσιο. Και έγινε τις 3 προηγούμενες ημέρες γενική επισκευή, ετήσια γενική επισκευή στην Δαλίκα. Διδρομολογήθηκε προφανώς είτε από αστοχία υλικού, δεν είχε κλείσει, δεν είχε κουμπώσει, δεν είχε κλειδώσει το κλείστρο κανονικά και έπεσε. Κακώς, κάτι. Συμφωνούμε ότι κακώς έπεσε πάντως το κάλυμα, είτε ζυγίζει 5 κιλά, είτε είναι πούπουλο. Συμφωνούμε σε αυτό. Ούτε οροφή, ούτε έπεσε το ταβάνι, ούτε έγινε ένα πλαστικό. Εμείς για, για το κάλυμα, είπαμε στα κιλά έχουμε διαφορά. Να πάμε στην ουσία της κουβέντας όμως, γιατί και πριν σας καλωσορίσουμε, είπαμε, Πρόεδρε, ότι αυτό είναι η αφορμή. Ναι. Το ζήτημα, και έχει προκύψει με πολύ μεγάλη ένταση και αγωνία από όλους μας, λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Και η ασφάλεια των μεταφορών έχει δύο βασικές παραμέτρους. Ο ένας είσαι εσύ, το άλλο είναι το όχημα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι, ακριβώς. Με ποια σειρά θες να τα πιάσουμε, Πρόεδρε? Πάμε από τα οχήματα, γιατί με έχετε πάρει πολλές φορές και εσείς και συνάδελφοί σας το ξέρετε αυτό. Είμαστε και φιλαράκια ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ελπίζω πλέον. Και ακούω γκρίνια. Μα για τα λάστιχα, μα για τα φρένα, μα για τα κανιβαλισμούς παλαιότερων οχημάτων για να βρούμε ανταλλακτικά να συντηρούμε κάποια από αυτά. Χαμός γίνεται. Μη επαρκή συντήρηση, παλαιό στόλο. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, κύριε Ραχτόπουλε. Να τα βάλουμε σε μία ροή τα πράγματα όλα και να εξηγήσουμε και στον κόσμο, στους τηλεθεατές μας, στους επιβάτες, τι σημαίνει και τι σημαίνουν δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Να πούμε το εξής. Ενός κακού μοίρια έπονται. Δηλαδή, την περίοδο της πανδημίας, αυτό το οποίο έγινε είναι η κυβέρνηση αντί να προσλάβουμε οδηγούς και τεχνικούς. Για να αξιοποιήσουμε τα 1500 δημόσια λεωφορεία που αριθμεί ο στόλος της ΟΣΥ, αυτό το οποίο έκανε είναι να κάνει δύο πράγματα. Το ένα από τα δύο αυτά ήταν να φέρει 259 λεωφορεία τα οποία να τα δώσει στα ΚΤΕΛ. Δηλαδή στην ουσία είναι μια μερική ιδιωτικοποίηση 25% του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου τα οποία τα πήρανε τα ΚΤΕΛ Αττικής, Κορίνθου, Θήβας, Λιβαδιάς, Ρεθύμνου, Χανίων. Για να εκτελέσουν το δημόσιο αστικό κοινωνιακό έργο στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό το οποίο προβλέπει η σύμβαση, η οποία υπεγράφει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της του ΟΑΣΑ, είναι τα λεωφορεία αυτά να είναι πρώτον Euro 5. Πολλά από αυτά τα λεωφορεία δεν είναι Euro 5 και το λέω κατηγορηματικά αυτό, γνωρίζοντας τα λεωφορεία τα οποία αγοράζουν. Euro 5 από ποια χρονιά και μετά είναι? Το Euro 5 είναι μετά το 2009-2010. Άρα μιλάμε ούτως ή άλλως για αυτοκίνητα τα οποία μπορεί εύκολα να είναι πάνω από μια ντουζίνα χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, η σύμβαση η οποία προέβλεπε, θα την πω όπως ακριβώς, θα σας διαβάσω όπως ακριβώς είναι δύο παράγραφοι στο άρθρο 5, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, αν μου επιτρέπετε, λέει τα εξής. Λέει ότι τα ΚΤΕΛ ΑΕ
υποχρεούνται να εγκαταστάσουν, να εγκαταστήσουν ενεπαρπάνες της κατά την έναρξη ισχύως της παρούσας σύμβασης σε όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του οριζόμενου με την παρούσα σύμβαση κοινωνιακού έργου κατάλληλο σύστημα τηλεφωνικής συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα τηλεφωνικής του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ, προκειμένου να πιστοποιείται η εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, δηλαδή γραμμές, αριθμός δρομολογίων, πρόγραμμα δρομολογίων, και να εκτελείται και να επιμελείται για την μέρημνα και τις μεταπάτη τη συντήρηση και την αξιοπιστία. Άρα αυτός, αυτός ισχύει. Αυτός που παίρνει λοιπόν το λεωφορείο για το οποίο μιλάγαμε τόση ώρα, πρέπει να του βάλει τηλεματική. Για να είναι, φαντάζομαι, συμβατό με τη λειτουργία του ΟΣΕ. Και να παρακολουθεί αν γίνονται τα δρομολόγια, αν τα λεωφορεία είναι εξουσδόντως κλπ. Και το επίσης, το σημαντικότερο είναι αυτό στην παράγραφο 10, που λέει ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τηλεματική στα λεωφορεία αυτά πρώτης δρομολόγησης. Το τονίζω, πρώτης δρομολόγησης. Πρώτα θα το βάλεις και μετά θα το βγάλεις στον δρόμο. Βέβαια, εννοείται. Κύριε Ραυτόπουλε, τα τελευταία χρόνια με την πανδημία είδαμε ότι αγοράστηκαν, επινοικιάστηκαν, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, διάφορα λεωφορεία ιδιωτικά, τα οποία δεν ήταν ακριβώς ίδια με αυτά που έχει αποκτήσει ο ΟΑΣΑ στο πέρασμα των χρόνων. Αυτά είναι ακόμη στους δρόμους? Είναι στους δρόμους. Και έχουν τις προδιαγραφές, τις απαιτούμενες. Να πω το εξής. Αυτά που, πάνω σε αυτό το οποίο έλεγα να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο λοιπόν έχει γίνει, έχουν περάσει. Η κυβέρνηση προσέφυγε στο ελεκτικό συνέδριο για να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα λεωφορεία 2 χρόνια συν ένα χρόνο παράταση. 2 φορές στο ελεκτικό συνέδριο την παράταση του ενός έτους δεν την έδωσε. Έβγαλε αρνητική απόφαση γιατί του λέει ότι κάτσε να περάσουν τα 2 χρόνια. Και αν ισχύει ακόμα η πανδημία, να δώσουμε τον άλλο χρόνο παράταση που θέλετε. Εάν δεν ισχύει η πανδημία, γιατί να δώσουμε ακόμα ένα χρόνο να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήρθε ο Υπουργός Μεταφορών, ο παρεμπιπτής Υπουργός Μεταφορών, στη Βουλή και το πέρασε αυτό με νόμο. Ο οποίος ο νόμος όμως έπρεπε να κυρωθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Πήγε στο ελεκτικό συνέδριο και το ελεκτικό συνέδριο δεν το ενέκρινε. Πάλι αρνητική απόφαση έβγαλε το ελεκτικό συνέδριο. Πήγανε και τέταρτη φορά στο ελεκτικό συνέδριο. Ώσπου η τέταρτη φορά έβγαλε θετική γνωμάτευση και λέει ότι θα μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτά τα λεωφορεία και για τους επόμενους 10 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του δίκτυου. Τώρα στάσω ένα λεπτάκι, γιατί δεν έχουμε όσο χρόνο θα χρειαζόταν ίσως και καλό θα είναι να βρούμε μια ευκαιρία να έρθει και από εδώ κοντά. Εκτός από τα νοικιασμένα, ο υπόλοιπος στόλος, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Έχουμε 2 μορφές, κύριε Βουλαβέκη. Το ένα είναι τα κτέλ που έχουν 72 λεωφοριακές γραμμές και εκτελούν στην περιφέρεια της Αττικής Ανατολική, Δυτική Αττική. Και η δεύτερη περίπτωση είναι τα λεωφορεία τα οποία είναι περίπου αριθμούν 300 που είναι με λύση. Αυτά τα λεωφορεία με λύση, τα οποία είναι η σύμβαση 3+1 χρόνο και μετά να τα αγοράσει εάν το επιθυμεί η ΟΣΥ ή ο ΟΑΣΑ, προκειμένου να γίνουν κτήματα λεωφορεία δικά τους, είναι λεωφορεία Euro 5, είναι ως επιτοπλίστων μάρκες οι οποίες κυκλοφορούν στη Γερμανία. Θα έλεγα, είναι αξιόπιστα, κύριε Ραυτόπουλε, αυτό ρωτάμε. Είναι αξιόπιστα. Εσείς θα προτείνατε την αγορά τους, δηλαδή? Συγγνώμη. Θα προτείνατε την αγορά τους? Βεβαίως. Σε πολλά από αυτά το κρατάμε. Σας περιμένουμε. Να είναι δημιουργική η κουβέντα. Δεν άκουσα τίποτα για τα δικά μας λεωφορεία. Πάμε λοιπόν στην ΟΣΥ. Και να κλείσουμε με αυτό, έτσι. Μάλιστα. Το πρόγραμμα το οποίο μας έχει δώσει, δρομολογήσει ο ΟΑΣΑ για να βγάζουν, να παρέχουμε σε κοινωνιακό έργο, αριθμεί 1019 λεωφορεία υπηρεσίως στο Λεκανοπέδιο. Αυτά τα λεωφορεία είναι αξιόπιστα, με ασφάλεια 100%. Το λέω και το τονίζω με έμφαση αυτό το οποίο λέω. Είναι η συντήρησή τους πολυεπίπεδη. Κάθε μέρα περνάμε νυχτερινή επιθεώρηση μόλις μπουν το βράδυ τα λεωφορεία μέσα. Προληπτική συντήρηση, κατασταλτική συντήρηση, μεγάλες βλάβες εάν υπάρχουν, γίνεται ανακατασκευή και στα μηχανικά μέρη, δηλαδή γενική επισκευή κινητήρα, σασμάτια, φορικά, άξονες και όλα αυτά, και γενική επισκευή και ανακατασκευή του αμαξώματος. Έχουμε την καλύτερη υποδομή, συντήρηση και τεχνογνωσία στα Βαλκάνια, μέχρι που δεχόμαστε ιδιώτες να πιστοποιήσουμε εμείς, η δημόσια εταιρεία, τα μηχανικά τους μέρη όσον αφορά τους κινητήρες, τα σασμάν,
τα διαφορικά τα οποία έχουν. Ας μην γινόμαστε τώρα αναλυτικοί. Ευχαριστούμε σε αυτό. Πολύ. Την επόμενη φορά που θα έρθεις πάντως εδώ, ελπίζω να σε έχουμε από κοντά, ναι, θα σε ρωτήσω ναι, και για μερικά που πιάνουν φωτιά στον δρόμο. Έτσι, τα λέμε, ναι, και αυτό. Λοιπόν, αναφλέγονται. Λοιπόν.